απαλλάχθηκε των καθηκόντων του αρχηγός της αστυνομίας της Κολονίας μετά τα περιστατικά σεξουαλικής βίας που σημειώθηκαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Η αστυνομία δέχθηκε δρυμία κριτική γιατί δεν κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση. Ο αρχηγός της αστυνομίας ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών ότι θα βγει σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Η αστυνομία πάντως επικαλείται ελλείψεις σε προσωπικό. Δεν υπήρχαν αρκετοί εξωματικοί ούτε μέσα στο σταθμό, ούτε γύρω από αυτόν για να αντιμετωπίσουν την ομάδα αυτή που ήταν προετοιμασμένη να κάνει χρήση βίας. Αλλά δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την αστυνομία γιατί ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας, μεταξύ αυτών που ενέχονται στις βιαιότητες περιλαμβάνονται και πρόσωπα που έχουν ζητήσει άσυλο από τη χώρα. Δεν πρέπει να λέμε πολύ εύκολα ότι οι άνθρωποι από άλλους πολιτισμούς βλέπουν διαφορετικά τις γυναίκες και γι' αυτό παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν άνδρες μουσουλμάνοι, καθολικοί, προτεστάντες, βουδιστές που διαπράττουν εγκλήματα και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τη σεξουαλική βία. Δημοσίως, στο μετρό, στο λεωφορείο, παντού. Είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που κλιμακώθηκε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Μια Ελβετίδα καλλιτέχνης παρουσιάστηκε γυμνή μπροστά από τον καθεδρικό ναό της Κολονίας, κοντά στον τόπο που πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις, διεκδικώντας σεβασμό για τις γυναίκες.